Λοιπόν, δεν ξέρω, ίσως θα έπρεπε να σας ευχαριστήσω κιόλας εφόσον είπατε ότι δεν αγνοείτε το έργο μου. Παίρνετε ωστόσο σε μια σειρά από αντιφάσεις. Θα πρέπει να επιλέξετε τέλος πάντων πώς θέλετε να εκφραστείτε. Λοιπόν, από την πρώτη κιόλας μέρα που ανέλαβα εγώ προσωπικά τα καθήκοντά μου στο Δημόσιο Συλλογικής Πολιτικής, εργάζομαι ευσυνείδητα, έχοντας ως κύριο στόχο να ανταπεξέρχομαι αξιοπρεπώς τις ανάγκες της υπηρεσίας με υπομονή, επιμονή και βέβαια με σεβασμό προς τους συμπολίτες μας. Η αλήθεια είναι όμως ότι και εγώ με τη σειρά μου αναρωτιέμαι όπως και η δημοτική αρχή και θα σας απαντήσω με το ίδιο ύφος, γιατί παραθέσατε μία σειρά από γιατί. Οπότε και εγώ θα πω. Γιατί ενώ αναγνώριζετε το έργο που μας κατηγορείτε ότι κλείσαμε το κοινωνικό φαντοπολείο, ενώ τέλη Δεκέμβρη η κοινωνική πολιτική, με σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου βεβαίως σε όλη την πορεία, εισηγήθηκε την παράταση των δομών και εγώ η ίδια ήμουν αυτή που είπα ότι θεωρώντας ότι ο στόχος όλων μας είναι κοινός, πάμε για παράταση για τον δομό και ομόφωνη απόφαση. Βέβαια, γεγονός είναι ότι η λειτουργία των συγκεκριμένων δομών ήταν υποτυπώδης και πρέπει αυτό να ξεκαθαριστεί επιτέλους. Καθώς από τη στιγμή που ανέλαβα και επισκεπτόμενη τους χώρους αρκετές φορές διαπίστωνα μεταλλήτης μου ότι οι δομές υπολειτουργούσαν. Συγκεκριμένα έχω γίνει αποδέχτης καταγγελιών σε σχέση με την φτωχή παροχή υπηρεσιών που οι καθόλου αξιοπρεπείς συμπολίτες μας θα έπρεπε να καρκώνονται. Έχω δει άδεια ράφια στο παντοπολείο που γέμιζαν μόνο μετά από κάποιες επισκέψεις δικές μου στην αυτοαγορά. Έχω παρατηρήσει ακόμη δυστυχώς και οι συγκαθαριώντας τον ελόγου χώρο όταν λειτουργούσε υπόθεση και ονόστος. Δυστυχώς ακόμη είχα αισθανθεί την τυροπιά της μούχλας στα ρούχα που φυλάζονταν στον υπόγειο χώρο του συγκεκριμένου παντοπολείου. Και είχα επισκεφτεί το χώρο του συσυντήρου που χωρίς συγκεκριμένη άδεια συστεγάστηκε όπως το καμπί του Αγίου Διονυσίου, χωρίς να διαθέτει ούτε καν επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα. Οπότε, γιατί μιλήσατε για άδειες και λοιπά τη στιγμή που δεν πληρούσατε εσείς τις προϋποθέσεις. Ο στόχος αυτής της δημοτικής αρχής είναι να θέσει τις προϋποθέσεις και αυτό κάνει και η κοινωνική πολιτική από την πρώτη στιγμή, προσπαθώντας και καταφέρνοντάς το να θέσει τις προϋποθέσεις να υπάρχει δημοτικό κοινωνικό παντοπολείο. Συνεχίζω και ερωτώ, κύριε Ντούρε, γιατί ενώ δεν αγνοείτε το έργο μου, το έργο μας, θεωρείτε ότι εσείς πράξατε σωστά και πληρώνατε ενίκιο. Ενώ ήταν παράνομο, διότι σύμφωνα με την τρέχουσα νομολογία του Συμβουλίου Κρατείας και του Ελεκτρικού Συνεδρίου 25-24-2004, η δωρεάν παραχώρηση προκειμένου στην οικείο νόστος επιτρέπεται μόνο για ακίνητα δημοτικά ή κοινοτικά κυριότητας του Δήμου και όχι για ακίνητα που τυχόν έχει μισθώσει ο Δήμος και καταπάρει μισθώματα. Τα οποία σημειωτέων με σωστά μαθηματικά και όχι με την ηρωνία σας προηγούμενα φτάνουν γύρω στα 95.000, κύριε Ντουρέ. Λοιπόν, θέλω επειδή αναφέρθηκαν κάποια ποσά και κάποιες άστοχες μαθηματικές πράξεις, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και αγαπητοί συμπολίτες μου, να σας πω τα εξής, ότι το μηνιαίο μίσθιο στον ελόγω χώρο του Παντοπολείου στην Αγία Τριάδος ξεκίνησε αρχικά στο ύψος, κάθε μήνα ήταν 2.100 ευρώ επί 17 μήνες αρχικά. Μετά, με μια άλλη προσαρμογή, 1.680 ευρώ επί 12 μήνες και στη συνέχεια 1.478 ευρώ μηνιαίο. Και πάντα επί 26 μήνες μέχρι και σήμερα. Οπότε κάπως έτσι προκύπτουν αυτά τα μαθηματικά. Λοιπόν. Αναφορικά λοιπόν έχετε πει διάφορα πράγματα και αναφορικά με την Τράπεζα του Χρόνου που πολλές φορές εσείς είπατε όπως και το Δεκέμβρη ότι η Αντιδήμαρχος δούλεψε εκεί. Η Αντιδήμαρχος τα ξέρει αυτά. Η Αντιδήμαρχος δούλεψε εκεί. Έχω να σας πω λοιπόν ότι η Αντιδήμαρχος υπήρξε πάντοτε διαφορετική. Αλλά έχετε ώρα να πει ότι δεν φταίμε εμείς, κύριε Ντούρε,
που εσείς ήσασταν άστοχος, θέλατε το πρόγραμμα μόνο και μόνο για να υπάρχει. Ναι, θα αναφερθούμε όλα αυτή τη φορά. Μια και καλή. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σε εκείνο το πεντάμινο, λοιπόν, επειδή οι δομές συμπολιτουργούσαν και το βίωσα απλά λόγω διακριτικό τους, τότε δεν ήθελα να εκφραστώ. Είχαμε ένα σετάκι από ξύστρες και ξύλα με μολύβια. Αυτή ήταν η ιδέα. Και όλα αυτά θέλουμε να τα ανατρέψουμε. Είτε αρέσει, είτε δεν αρέσει. Και τον κόσμο.